φτιάξτε αυτή τη φορά μια διαφορετική σκορδαλιά. Με ψητές μελιτζάνες και καρύδια. Αξεπέραστη νοστιμιά. Επίσης στο κανάλι μας θα βρείτε σκορδαλιά κλασική, θρακιώτικη, με ψωμί και καρύδια, αλλά και με πατάτα. Επίσης πώς ξαλμυρίζουμε σωστά τον μπακαλιάρο και πώς φτιάχνουμε το πιο νόστιμο και τραγανό κουρκούτι. Και ποιο είναι το κόλπο για τέλειο μπακαλιάρο που διατηρεί τραγανή την κρούστα του. Παίρνουμε 3 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες ή τσακώνικες, τις κόβουμε κατά μήκος και χαράσουμε την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και λάδι. Τις γυρνάμε ανάποδα και τις ψήνουμε στο φούρνο. Σε δυνατό φούρνο και αέρα στους 220 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά το πολύ. Για να πάρουν όμως τη γεύση της ψητής μελιτζάνας, κάνουμε το εξής κόλπο με τον καζάκι. Τη βάζουμε πάνω στη φλόγα και την ψήνουμε για 5 λεπτά, ώστε να καεί η φλούδα και να πάρει τη γεύση που θέλουμε. Μαλακώνει πάρα πολύ. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό όλο, παίρνουμε έτοιμη ψημένη ψύχα μελιτζάνας που κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ σε βάζο. 300 γραμμάρια είναι αρκετά. Καθαρό προϊόν. Σε ένα μπλέντερ βάζουμε 300 γραμμάρια καθαρή ψύχα μελιτζάνας ψητής, μία κούπα καρύδια, 2-3 σκελίδες σκόρδο, ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές ξύδι, τρεις κουταλιές νερό και χτυπάμε προσέχοντας να μην γίνει εντελώς αληφή, αλλά να χτυπάει στο δόντι το καρύδι που λένε. Βάλτε τον σε ένα πιάτο, βάλτε λίγο ελαιόλαδο και φύλλα μαϊντανού και συνοδέψτε τον μπακαλιάρο σας ή το ψητό κρέας, κοτόπουλο, καναπεδάκια και εντυπωσιάστε. Απίθανο! Τέλειο. Δεν υπάρχει. Αν σας άρεσε κάντε like και σας περιμένω στα σχόλια. Γεια! Το μυστικό συστατικό πάντα είναι η αγάπη και η φροντίδα στο μαγείρεμα.